Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, στον δρόμο της για την έξοδο στις αγορές ψάχνει η χώρα μας μετά την επιτυχημένη έκδοση 12 μηνών εντόκων γραμματείων χθες Τετάρτη. Μαζί μας η Μαρίνα Φούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Το χαλί για την οριστική επάνωδό της στις αγορές στρώνει πραγματικά η Ελλάδα με το βλέμμα στην μεταμνημόνιο εποχή, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Η Ελλάδα προχώρησε σε έκδοση 12 μηνών εντόκων γραμματείων χθες Τετάρτη. Να σημειώσουμε ότι ήταν η πρώτη έκδοση ετήσιου εντόκου γραμματείου για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, για πρώτη φορά μετά το 2010, και αποκτά έναν ακόμα άσο στο μανίκι της για την οριστική επιστροφή στις αγορές. Η χθεσινή δημοπρασία κρίθηκε από μεγάλη επιτυχία, το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, το επιτόκιο κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα του αναμενωμένου επίπεδα, στο 1,25 συγκεκριμένα, και η Ελλάδα με την έκδοση αυτή κατόρθωσε μαζί με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές να συγκεντρώσει ποσό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Από εδώ και πέρα, η Ελλάδα έχει βάλει στόχο για να εκδώσει ακόμα 3 εκδόσεις 12 μηνών εντόκων γραμματείων, συγκεκριμένα τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, επιχειρώντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα στις αγορές και στους επενδυτές ότι οι συνθήκες ρευστότητα, οι ανάγκες ρευστότητάς της είναι περιορισμένες και μπορεί η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τα 12 μήνα εντοκά, οι 3 εκδόσεις που θα ακολουθήσουν μετά τη χθεσινή, δεν είναι μόνο ένα ελκυστικό επενδυτικό ενδιαφέρον, απλά είναι και ένα εργαλείο με μεγάλη χρησιμότητα. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου, η Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να μειώσει το απόθεμα εντόκων γραμματείων που έχει από τα περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ στα 12,5. Πώς θα το πετύχει αυτό? Αντικαθιστώντας τις εκδόσεις τρίμηνων εντόκων γραμματείων με τα 12 μήνα που δρομολογεί. Μένουμε να φανεί από εδώ και πέρα, αν θα συνεχίσουν από εδώ και πέρα οι επενδυτές να εμφανίζονται θετικοί απέναντι στις δημοπρασίες του ελληνικού δημοσίου, για να μπορέσουμε επισήμως να κατοχυρώσουμε την επιστροφή μας στις αγορές.